στην ομάδα πρώτη, στο θέμα Α, στο Α1, το Α είναι λάθος, η απάντηση βρίσκεται σελίδα 39. Το Β είναι σωστό, η απάντηση βρίσκεται στη σελίδα 42. Το Γ είναι σωστό, η απάντηση βρίσκεται στη σελίδα 58. Το Δ είναι λάθος, η απάντηση βρίσκεται στη σελίδα 132. Το Ε είναι σωστό, η απάντηση βρίσκεται στη σελίδα 135. Και το σίγμα τάφ είναι σωστό, στη σελίδα 153. Το Α2, η σωστή απάντηση είναι το Α στη σελίδα 35. Στο Α3 το σωστό είναι το Β στη σελίδα 60. Το Α4 είναι το Γ στη σελίδα 127. Στην ερώτηση Α5 σύντομης ανάπτυξης, η απάντηση βρίσκεται στη σελίδα 35 και περιλαμβάνεται από το περιβάλλον το οποίο συνεχώς εξελίσσεται μέχρι τη δημιουργική καταστροφή. Στην επόμενη κάρτα, στην ομάδα δεύτερη, στο Β1, το Α το οποίο αναφέρεται στην παραγωγική λειτουργία, η απάντηση βρίσκεται στη σελίδα 31. Το Β είναι η λειτουργία της έρευνας και ανάπτυξης και η απάντηση βρίσκεται στη σελίδα 33. Στο Β2 για την υπερφόρτωση είμαστε στη σελίδα 151. Στο Β3 το Α αναφερόμαστε στην παθητική ακρόαση και η απάντηση βρίσκεται στη σελίδα 155. Και το Β για την ενεργητική ακρόαση αναφέρεται σελίδες 155 και 156.